από ό,τι φαίνεται. Στη Χίο πόσο κόσμο έχετε εσείς? Είχαν φτάσει 3.000-4.000. Ναι. Αυτό είναι περίπου δύο φορές τη δυνατότητα που έχει το hot spot να τους φιλοξενήσει. Το θέμα είναι από εδώ και πέρα πώς θα εφαρμοστεί η νέα συμφωνία. Υπάρχουν πάρα πολλά σημεία τα οποία δημιουργούν αβεβαιότητα. Η συμφωνία επανεισδοχής από την Ελλάδα προς την Τουρκία στηρίζεται σε πολύ μεγάλο βαθμό στο κατά πόσο οι υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα είναι διατεθειμένες εθελοντικά να υποδεχτούν πρόσφυγες. Από ό,τι φαίνεται δεν είναι. Άρα στην πράξη, ελπίζω να μην συμβεί έτσι, όταν η Ελλάδα αρχίσει και υποβάλλει αιτήματα επανεισδοχής, θα απαντάει η Τουρκία. Άρα να πούμε στους φίλους τηλεθεατές ότι θα αδειάσουν από σήμερα τα νησιά. Για, λίγες μέρες. Για λίγες 3.000 είναι 3-4 μέρες νέες αφίξεις. Δηλαδή μέσα την Τετάρτη, Πέμπτη θα είναι άδεια τα νησιά, έτσι δεν είναι? Από σήμερα μπορεί να αρχίσει. Και από εκεί και πέρα για να καταγράφονται όσοι έρχονται για να τους επαναπροωθούν στην Τουρκία. Με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα τους πάρει, με την προϋπόθεση ότι η Τουρκία θα έχει βρει άλλες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την προϋπόθεση ότι θα αρχίσει να λειτουργεί η συμφωνία από σήμερα. Και με την προϋπόθεση ότι δεν θα κάνουν. Το κρίσιμο της συμφωνίας είναι ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές χώρες που είναι έτοιμες να υποδεχτούν πρόσφυγες κατευθείαν την Τουρκία. Αυτό δεν διαφαίνεται από την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ναι. Άρα, εντάξει, μπορεί η Ελλάδα να κάνει το αίτημα επανεισδοχής και να απαντάει η Τουρκία: καταγράφουμε το αίτημά σας, περιμένετε μέχρι να δω τι θα κάνουμε. Εντάξει, πάντως επειδή την απόφαση και τη συμφωνία την υπέγραψαν όλοι, ναι, μπορεί κάποιες χώρες, επειδή όντως είναι σε εθελοντική βάση, κάποιες να μην δεχθούν, κάποιες όμως να δεχθούν και έτσι να έχουμε αυτό το παρεδώς. Μέχρι στιγμής πάντως κάποια δήλωση από την Ευρωπαϊκή σήμερα ξεκινάει. Κατά τη διάρκεια του συμβολίου, λέω. Να υπάρχει μια δήλωση διαθεσιμότητας, δηλαδή να σηκωθεί ο χι αρχηγός. Ούτε και δήλωση άρνησης υπήρξε. Στην εθελοντική βάση πρέπει να δηλώσει ότι συμμετέχεις. Εντάξει, αλλά μπορείς να πεις ότι και αρνούμε, δεν θέλουμε. Πάντως πριν από μήνες συζητάγαμε. Γι' αυτό περιμένουμε να δούμε. Πριν από μήνες συζητάγαμε ότι κινδυνεύει η Ελλάδα στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να υποχρεωθεί να κρατήσει δεκάδες χιλιάδες πρόσφυγες στην Ελλάδα. Τελικά αυτό έγινε. Αυτό έκλεινε. 50.000 δηλαδή, έχουμε κρατήσει εδώ. Αυτά που συζητάγαμε πριν 12 μήνες. Και στα οικονομικά και στο θέμα του μεταναστευτικού και στα θέματα των εθνικών και στα εθνικά θέματα, οι τρεις μεγάλες κρίσεις που είμαστε αντιμέτωποι, όλα συνέβησαν. Βάλτε μια τελεία, κύριε.